Πού είναι ο Γρηγόρης? Με το Λότα. Ναι. Το μπαρ που εκεί. Και σένα. Όχι. Όχι. Βάλε, βάλε, βάλε. Να γυράσουμε. Ναι, ρε, μανακατήρισμα. Βάλε, γυράσουμε, ε? Βάλε, βάλε. Βάλε, μέσα. Ραΐσα, θα βάλω τα παιδιά, το Ζακ και το Γρηγόρη, να μπούμε τρεις μας. Ποιος θα βάλει πλυντήριο, ρε, εσύ? Δεν το έχει ο Ζακ. Καλέ, βάλε τον. Κάποιος θα... Κάτι θα γίνει. Βάλε να το ζήσετε. Δεν ξέρω. Θέλω να κάνω ό,τι θες, αλλά εγώ δεν μπορώ εντάξει, να βάλω πλυντήριο. Αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά... Εγώ όμως δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανένα άντρα να βάλει πλυντήριο. Το έχουμε, ε. Ναι, ρε. Άνετα, άνετα. Ράισα θα βάζω εγώ. Ναι, να γελάσουμε, βέλε. Ναι. Μέσα. Εγώ ρούχα δεν θα πλύνω πάντως. Άκου, θα ξεστεί. Θα μου λες ακριβώς τι θα κάνω και θα βάζω εγώ. Θα μου πεις ακριβώς εκεί θα είσαι στη γωνία, θα μου λες. Οκ. Μην αγχώνεσαι. Το έχεις με τα πλυντήρια? Τι ερώτηση είναι αυτή? Το έχεις! Νομίζω ότι... Εντάξει, αν δεν το έχεις, εγώ μπαίνω μόνη μου, τα βάζω και φεύγω. Εσύ είσαι ιδίως στο αποθήκη? Όχι ρε, σας λέω εγώ μπαμ μπαμ αφού ξέρεις εσύ πολύ. Τι είπες? Εσύ είσαι στο αποθήκη? Ναι, εγώ είμαι. Για ποιο πράγμα, τώρα? Στου Χρήστου. Όχι, εσύ είσαι και ο Ζακ. Αλήθεια? Ναι. Τι σε βαλέ? Έτσι μου είπε. Ποιο θα βάλεις αρχικό παποθήκη? Ζακ Γρηγόρη λέω. Α, ναι. Με δεν θέλουν, πάνε πες. Ε? Λένε πως δεν θέλουν. Φου το είπα, ρε μαλάκα. Δεν θέλουν. Δεν πειράζει. Αυτό μου είχα βαλέ. Αυτό να δεις. Ήταν ωραίο γιατί το χρειαζόταν λίγο μια εβδομάδα. Δεν θέλει. Επιτέλους τελειώνω. Δεν θέλει. Κοίτα, εμένα ήρθε. Εσένα, ρε μαλάκα. Τι. Να μπούμε αποθήκη, τρεις μας. Όχι, μπαίνω, ναι. Βάλε Χριστό. Βάλε όποιον θέλεις, όποιον θες εσύ και όχι όποιος θέλει. Όποιον θες εσύ. Όχι, εγώ. Να ρωτήσω τα παιδιά, ρε φίλε, άμα δεν θέλουν, απλά έλεγα ρε φίλε. Εγώ ψήνομαι. Εγώ ψήνομαι. Ψήνομαι στο χαβαλέ. Ναι, ναι, ναι. Θα αποτρόφω, ξέρω τα πάντα, πλυντήρια ξέρω. Χαβαλέ θα κάνουμε, φίλε. Και εγώ όποτε είναι θα σηκωθώ. Οπότε μπορώ, δηλαδή πάντα. Άμα δεν κοιμάμαι, θα σηκώνομαι. Δεν έχω κάνει. Κάνε, παιδιά, τι έχει αποθήκη. Εσύ τόσο μια εβδομάδα παράπονα είσαι. Τι με, εγώ ήμουν αρχηγός και μια χαρά ήμουν. Τώρα σου λέω, μια εβδομάδα αποθήκη παράπονα. Όχι, θα ακούσετε το πω και όταν είμαι εκεί, θα ακούσετε το. Και πάλι σα έβαζα πράγματα, σα έχω πλύνει ρούχα. Χαρήκαμε που. Που ρε φίλε, χαμογελά σήμερα. Σαν άλλο άνθρωπο. Όχι σήμερα, φίλε, από χθε. Για σα χαμογελάω. Εντάξει, βλέπει, το λέω ότι και σήμερα όμω είναι που στάφερε. Όταν έχει. Γιατί είμαι ωραία, αχάριστη. Τα δύο παιδιά μου μιλήσαν. Όταν έχει χαρά μέσα σου, χαρά φέρνει και τύχη. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη μιζέρια και γι' αυτό με την μπάλα δεν πρόκειται να πέτυχα. Δεν πέτυχα τίποτα. Χθε από χθε είμαι καλά. Σήμερα αν έχανα θα ήμουν καλά όμω. Ναι, ναι, εντάξει, απλά με ήθελε, φίλε, κατάλαβα. Εντάξει, με ήθελε. Σε πάει, δηλαδή τώρα έχεις φεγγάρια. Τα φεγγάρια στη ζωή μου, εγώ έχω να τα εκμεταλλεύομαι πάντα προς το θετικό. Σόπα ρε φιλόσοφε! Όλοι ρε φιλόσοφε. Τώρα... Δεν το έχεις ακούσει και για ποδοσφαιριστές το λένε. Αν δεν πιστεύει φεγγάρι, ότι φορτσάρει τώρα, όσο... Εγώ τι φεγγάρι έχω τώρα, δεν βλέπω. Τις γκρίνιες. Σταμάτα! Σας έχω πλύνει μια εβδομάδα τόσο καλά.